Μια νέα σημαντική δομή έρχεται να προσθεθεί στο δίκτυο προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων που έχει απλώσει ο ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιαννητών. Πρόκειται για το πρώτο ΚΔΑΠ ΜΕΑ στα Καρδαμίτσια, το οποίο εγκαινίασε ο Δήμαρχος Ιαννίνων Θωμάς Μπέγκας και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Φίλιππας Τσουμάνης, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μαξίμου, ο οποίος και τέλεσε τον αγιασμό. Παρολώσε τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα η άματα εις εκπίνης τη λαμβάνωση την ευλογία σου άχραντε. Ουρανός πολύφωτος η εκκλησία ανεδείχθη άπαντας ως δαγωγούσα τους πιστούς ενώ εις τότε σκλαβάζομεν τούτον τον οίκον στερέως ο Κύριε. Το πρώτο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και πληρεί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος. Είναι η πρώτη δομή του ΟΚΠΑΠΑ που αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία και θα ακολουθήσουν το δεύτερο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και το κέντρο για παιδιά με αυτισμό που εντάχθηκε στην πρόταση του Δήμου για το νέο ΕΣΠΑ. Η νέα δομή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, με νοητική υστέρηση, αυτισμό, κινητική ή και πολλαπλή αναπηρία, θα φιλοξενήσει 25 παιδιά και εφήβους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, κατά το χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των φορέων για το καλό της κοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους συνανθρώπους μας που έχουν περισσότερη ανάγκη για βοήθεια, αποδίδοντας τα εύσημα στη Δημοτική Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Είναι μια δομή αναγκαία και απαραίτητη για τον τόπο μας. Μια από τις πολλές δομές που έχει δημιουργήσει ο Δήμος, μια από τις πολλές δομές που έχουν δημιουργηθεί και από άλλες δομές του τόπου μας, μια δομή η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα ανακουφίσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν εδώ να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους, να μάθουν πράγματα, να κάνουν πράγματα και ταυτόχρονα θα ανακουφίσει και τις οικογένειές τους. Διότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα όταν έχουμε τέτοια παιδιά, όταν έχουμε τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, να δίνουμε και ένα χέρι ξεκούρασης στους ανθρώπους που πρέπει να τους βοηθήσουν, να τους συμπαρασταθούν, να είναι μαζί τους. Είναι λοιπόν ένα πολύ ευεργετικό έργο και αυτό δείχνει την ευαισθησία που έχει και ο Δήμαρχος, αλλά και οι συνεργάτες του, ο κύριος Τσουμάνης και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα, η ευαισθησία που έχουν, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τις οικογένειές τους. Για τα κοινωνικά θέματα, για την κοινωνική πρόνοια και για τις ανάγκες που ταλανίζουν την κοινωνία μας, τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο και σε όλους τους υπευθύνους τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολήθηκαν με το θέμα, αλλά και στον υπεύθυνο των κοινωνικών υπηρεσιών και στους συνεργάτες τους και να ευχηθούμε να είναι ευλογημένη αυτή η λειτουργία και όντως αυτά τα παιδιά που θα έρθουν εδώ να περάσουν δημιουργικά, να περάσουν ωραία. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας τόνισε αρχικά πως με αυτή τη νέα δομή το δίκτυο προστασίας που έχει απλώσει ο Δήμος Ιαννητών σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, στα χρόνια της κρίσης, ο Δήμος κλήθηκε να αναλάβει τον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πολιτικής σχεδόν ολοκληρωτικά, υποκαθιστώντας το κεντρικό κράτος, σημείωσε ο κ. Μπέγκας. Χαίρομαι κυρίως για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι πραγματικά αποδεικνύεται πλέον και εξειδικευμένα την ευαισθησία των κοινωνικών μας υπηρεσιών και του ΟΚΠΑΠΑ, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου αυτού, απέναντι στις ειδικές αυτές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Οφείλουμε να το κάνουμε και το κάνουμε. Και χαίρομαι, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο χαίρομαι είναι το γεγονός ότι για ακόμα μία φορά σήμερα η Δημοτική μας Αρχή αποδεικνύει ότι συνδυάζει το λόγο με το έργο. Και πραγματικά ο λόγος ο οποίος αρθρώσαμε ειδικά στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής αυτά τα χρόνια που διοικούμε του Δήμου, τα χρόνια της κρίσης, ήταν τολμηρός και φιλόδοξος, αλλά και το έργο μας αποδεικνύει ότι τελικά τίποτα δεν διατυπώνεται στον αέρα. Έρχονται τα έργα που αποδεικνύουν το συνδυασμό του λόγου και του έργου. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα που σήμερα τα εγγένεια αυτά τελούνται αυτοπροσώπως, προστατεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων,
ο οποίος έχει διαχρονικά από όταν ανέλαβε τα καθηγόντά του δείξει και εκείνος την ευαισθησία του απέναντι στα άτομα με αναπηρία και γενικότερα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί στα χρόνια της κρίσης. Και η σημειολογία της παρουσίας του εδώ πέρα σήμερα αυτοπροσώπως μαζί με την παρουσία του δικιά μου είναι για να αποδείξουμε ότι η συνεργασία και η συνέργεια μπορεί να πάει τα πράγματα μπροστά. Και συνεργαζόμαστε με σχέδιο και σε βάθος με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων σε αντικείμενα τα οποία είναι συναφή όπως η κοινωνική πολιτική για να μπορέσουμε να κάνουμε τα καλύτερα για τον τόπο. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρόεδρο του ΟΠΑΠΑ, τον Φίλιππο Τζουμάνι, την αντιπρόεδρο του ΟΠΑΠΑ, την Εύη Τσίμου, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠΑ για τη σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν αυτά τα 5 χρόνια. Και μαζί με αυτούς όλο το προσωπικό του ΟΚΠΑΠΑ. Από την πλευρά του πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, Φίλιππας Τσουμάνης, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική δομή στη πόλη. Ο κύριος Τσουμάνης ευχαρίστησε τόσο το προσωπικό όσο και τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τη βοήθειά του στην ολοκλήρωση του ΚΔΑΠ, ενώ ανακοίνωσε πως σε λίγες ημέρες πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του ΚΑΠΗ Καρδαμιτσίων. Κύριε, εντάξει, πολύ στην πέρα για τον ΟΚΠΑΠΑ σήμερα. Είναι μια μέρα χαρούμενη, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Αλλά είμαστε και περήφανοι για αυτό που φτιάξαμε εδώ πέρα. Είναι μια καινούργια δομή που έχει την αποστολή σε όλες τις άλλες γλώσσες που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα, που θα στηρίξει οι οικογένειες της πόλης που το έχουν ανάγκη και δεν είναι και λίγες. Και γι' αυτό το είπαμε πρώτο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, γιατί και στα σχέδιά μας είναι να φτιάξουμε και δεύτερο ΚΔΑΠ στην άλλη πλευρά της πόλης, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και άλλων συμπολιτών από την άλλη περιοχή. Το ΔΡΑΠ αυτό θα προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Λίγο πολύ γνωστές είναι τα παιδάκια που έχουν ανάγκη, θα βρουν ένα χώρο ζεστό, θα εκπαιδευτούν, θα μάθουν, θα διαπαιδευτούν καινούργια πράγματα, θα γνωρίζουν και οικογένειες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και είναι κάτι που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, είναι κατανοητό τι σημαίνει ένα ΚΔΑΠ και από ποια μέρα ακριβώς σήμερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε χαρούμενοι που αυτό είναι πραγματικότητα. Γιατί έγινε με πολύ κόπο, με πολλές αγωνίες, με πολύ άγχος, αλλά τα καταφέραμε και το παραδίδουμε σήμερα στην πόλη και στους συμπολίτες να το χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει οι συμπολίτες μας και ειδικά οι οικογένειες που έχουν παιδιά με τέτοια προβλήματα να το επισκεφθούν, να δουν τις εγκαταστάσεις εδώ πέρα, να μιλήσουν με το προσωπικό του ΚΔΑΠ και να το προτιμήσουν, γιατί εμείς το συνιστούμε ως ένα από τα καλύτερα ΚΔΑΠ που υπάρχουν. Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ λειτουργεί σε αιτήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων θα λειτουργεί από 1.30 το μεσημέρι έως 9.30 το βράδυ και κατά τα διαστήματα που τα σχολεία είναι κλειστά θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.